κραυγή απόγνωση βγάζουν οι αμπελοκαλλιεργητές της Μεσαράς που μέσα σε δύο νύχτες έχασαν όλη τη σοδιά των πρώιμων ποικιλιών τους. Ο παγετός της νύχτας της 25ης και της 26ης Μαρτίου, όπως λένε, που διαδέχθηκε μια περίοδο με αυξημένες θερμοκρασίες, ήρθε να βάλει τέλος στην όποια προσπάθεια έκαναν να μπορέσουν να φροντίσουν τις καλλιέργειές τους προκειμένου να αποδώσουν ικανοποιητικά εν ώψη της νέας σεζόν. Περιοχές της Μεσαράς, όπως τα Καπαριανά, η Πόμπια, το Καστέλι, παραδόθηκαν στον παγετό και μαζί τους ολόκληρα στερέματα αμπελώνων που έχουν καταστραφεί. Είχαμε ολικό παγετό στην περιοχή της Μεσαράς, σε περιοχές όπως τα Καπαριανά, το Πέρι, το Πετροκεφάλι, η Πόμπια, το Καστέλι, το Σίβα. Η περιοχή εκεί πέρα κατέβηκε η θερμοκρασία κάτω του μηδέν. Έπεσε η θερμοκρασία. Είχαμε ολοκληρωτική καταστροφή στα πρώιμα αμπέλια και σε πατάτες και άλλα κυπευτικά είδη. 25 του μήνα και 26 οι ψυχρές αέρινες μάζες και ο πρωινός παγετός κυριολεκτικά έκαψε όλα τα αμπέλια. Δεν άφησε τίποτα, οι εικόνες είναι αποκαρδιωτικές και έχουμε σοβαρό πρόβλημα. Για ολοσχερή καταστροφή των πρώιμων αμπελοκαλλιεργειών, αλλά και σοβαρές καταστροφές σε άλλες καλλιέργειες όπως της πατάτας, έκαναν λόγο οι παραγωγοί που αυτό το οποίο διευκρίνησαν είναι ότι μέχρι και αυτή την ώρα αγνοούν τι θα μπορέσει να σωθεί από τη Σουλτανίνα, που ως μη πρώιμη καλλιέργεια υπάρχει μια ελπίδα ότι μπορεί να μην έχει υποστεί ολοκληρωτική καταστροφή. Εγώ είμαι 57 ετών, αυτή την καταστροφή δεν τη θυμάμαι ποτέ. Τόσο πολύ, τόσο μεγάλη ζημιά στα πρώιμα αμπέλια. Τα χρόνια που τα έχουμε τουλάχιστον. Έχουμε αμπέλια τα οποία είναι κατεστραμμένα 100%. Δεν έχει μείνει ένας βλαστός. Δεν έχει μείνει κάτι. Οι κόποι μας πήγανε χαμένοι. Άμεσα ενημερώθηκε ο ΕΛΓΑ, που μέσα στις επόμενες ημέρες κλιμάκιό του θα επισκεφθεί για αποτύπωση και καταγραφή της κατάστασης, με τους παραγωγούς ωστόσο να δηλώνουν ότι πρόκειται για μια δραματική κατάσταση που σίγουρα απαιτεί την παρέμβαση της πολιτείας με την καταβολή αποζημιώσεων, για να μπορέσουν να καλύψουν αυτή την πρωτόγνωρη καταστροφή όπως τη χαρακτήρισαν. Το αυτονόητο περιμένουμε να καταγράψει τις ζημιές για να αποζημιωθούν οι παραγωγοί. Ζητάμε άμεσα από τον ΕΛΓΑ Κρήτης να ανοίξει την αναγγελία για να δηλωθούν όλοι οι πληγέντες παραγωγοί.